Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, σύντροφοι, θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που έγινε προς εμένα και εκπροσωπώντας το συντονισμό, αλλά θα γνωρίζετε όλοι ότι είμαι και στον Άρο, είμαι και στην Ανταρσία και έτσι θα εκφράσω μια συνολικότερη αντίληψη, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο συνδικαλιστικό, είναι κατά κύριο λόγο πολιτικό και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και επειδή αυτά που ακούσαμε από τη διεθνή κατάσταση, αν δεν είναι βαρβαρότητα, πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Αν αυτά δεν είναι φασισμός, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Δηλαδή, πρέπει να έχουν και τη σφραγίδα της Χρυσής Αυγής ή των Ναζί, για να πούμε ότι οι συμπεριφορές οι αντίστοιχες των κρατών, των πολιτών, κατά μειοψηφία ή πλειοψηφία, έχουν φασιστικό χαρακτήρα. Είναι αυτό το μέλλον μας. Είναι ένα βασικό ερώτημα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι και εμείς, η χώρα μας και εμείς οι πολίτες της, είμαστε μέρος του προβλήματος, αφού ανήκουμε σε ένα εμπειριαλιστικό μηχανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι καταγγέλουν, και τους άκουσα τώρα που καταγγέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς, το πώς έχουν στραφεί κλπ. Κλπ. Είναι τυχαίο? Έγινε από λάθος? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι και λάθος η ατόπιμα του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική που ακολουθεί σήμερα. Ήτανε αποτέλεσμα της όποιας λογικής είχε αναπτυχθεί μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν, παραδείγματος χάρη, το άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπαίνει σε συζήτηση. Ή έτσι ή αλλιώς θα πρέπει να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι κι αν συμβεί. Αυτό έκανε. Από εκεί και πέρα, σε πραγματική βάση, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι του φασισμού που ανεβαίνει. Είναι της αριστεράς που δεν υπάρχει, συντροφή μου. Γιατί αν υπήρχε μια αριστερά που πραγματικά θα ήταν επαναστατική αριστερά, θα είχε δηλαδή την αντίληψη ότι πρέπει να δώσει τη μάχη για την επανάσταση, για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα που πλήττονται. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αν πιστεύουμε ότι με διαδοχικές αλλαγές θα μπορέσει να υπάρξει μια άλλη πορεία για τους εργαζόμενους, αποδεικνύεται de facto ότι είναι φρούδες ελπίδες. Αυτό που ζήσαμε στην Ευρώπη τι ήτανε? Όλα τα αριστερά, να τα πω, κόμματα δεν συνηγορούσαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν μέσα σε αυτόν τον μηχανισμό. Ποιο αριστερό κόμμα από όλα αυτά είχε αμφισβητήσει την ηγεμονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του ιμπεριαλιστικού μηχανισμού? Πώς σήμερα θα αλλάξουμε πολιτική και τακτική? Δεν είναι εύκολο. Όπως δεν ήταν εύκολο για το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό οδηγήθηκε σε αυτό το αδιέξοδο που τελικά έγινε μέρος του νεοφιλελευθερισμού και στη χώρα μας. Άρα είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να δούμε και δένεται με το προσφυγικό, γιατί για κοιτάξτε κάτι. Τα τύμπανα του πολέμου χτυπάνε πάρα πολύ δυνατά πια. Πριν μερικές μέρες μπήκε το αεροπλανοφόρο Κουσνέτσοφ, πώς λέγεται, το ρώσικο, με άλλα 10 συνοδά πλοία, τα οποία ήταν θωρυκτά, αντιτορπιλικά, υποβρύχια κλπ. Κλπ. Πάει για τη Συρία. Μαζί αντιτορπιλικά αμερικάνικα, ήδη είναι ο στόλος στο Αιγαίο που τον κάλεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να προστατεύσει τη χώρα από τους πρόσφυγες. Μην τα ξεχνάμε. Πώς προχωράει αυτή η δουλειά? Στον Ειρηνικό το δάχτυλο είναι σκανδάλι. Έχουν κατεβάσει όλα τα στρατά τους εκεί, οι Ιαπωνέζοι, οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, Κορεάτες και λοιποί. Αντιπολεμικό κίνημα υπάρχει? Γιατί η εργατική τάξη της χώρας μας δεν μπαίνει μπροστά σε ένα τέτοιο κίνημα? Δεν αρκούν τα ευχολόγια. Δεν είναι δυνατόν να λυθεί το θέμα των προσφύγων με να τους δώσουμε μία στέγη και λίγο φαγητό. Είναι αναγκαίο, είναι ανθρώπινο, κανείς δεν το αμφισβητεί την αναγκαιότητά του. Αλλά όταν θα αρχίσουν κατά εκατομμύρια με εκτιμήσεις της ΥΠΑ της αρμοστίας σε διεθνές επίπεδο, πάνω από 60 εκατομμύρια ανθρώπων βρίσκονται σε κινητικότητα προσφυγικής διαδικασίας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αν εμφανιστούν πάλι τα κύματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Τι θα λέμε, τι θα κάνουμε, όταν η Ευρώπη έχει αποδείξει τι είναι πλέον? Δεν είναι η καλύτερη στάση μας το να αμφισβητήσουμε ακριβώς όλους αυτούς τους θεσμούς? Γιατί περί θεσμών πρόκειται, που είναι υπεριαλιστικοί θεσμοί και μηχανισμοί. Πώς μπορούν να ανατραπούν? Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος των εργαζομένων, και γι' αυτό, επειδή δεν το αντιμετωπίζει η αριστερά, βγαίνει ο φασισμός πάνω. Γιατί τους βάζουν τέτοια ερωτήματα και τα απαντάνε με το δικό τους τρόπο. Και φυσικά ο κόσμος υποκύπτει στις ειρήνες αυτές, ξεχνώντας ότι πράγματι το στήριγμα του καπιταλισμού είναι ο φασισμός. Η τελευταία του, αν το θέλετε, ασπίδα. Αλλά εμείς δεν πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα σύγκρουσης πάνω σε όλα αυτά. Ανατροπής, ρήξης, εξόδου, όχι δικιάς μας να φύγουμε μόνο από αυτούς τους μηχανισμούς, αλλά να παίξουμε το ρόλο της θριαλίδας για να διαλυθούν αυτοί οι μηχανισμοί. Αν θέλουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει εξέλιξη προς το συμφέρον του λαού, των εργαζομένων, των ανέργων, όλου του κόσμου που πλήττεται από αυτό που ονομάζεται νεοφιλελευθερισμός, που δεν είναι νεοφιλελευθερισμός σαν μια επιλογή του συστήματος. Είναι ο καπιταλισμός αυτός, στη φάση που βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή του καπιταλισμού για να πούμε ότι να πιέσουμε να καλυτερεύσει, να γίνει σοσιαλδημοκρατία και ενσιανισμός. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στην κρίση που βρίσκεται το σύστημα. Άρα ή καθολικός πόλεμος, έτσι διαφαίνεται, ήττα των εργαζομένων, έτσι ώστε να ισοπεδωθούμε για πάρα πολλά χρόνια μετά, ή η ανάδειξη ακριβώς αυτό που επί 150 χρόνια παλεύουμε, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανατροπή του συστήματος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε από μόνο του, ούτε γιατί απλά είναι στο κεφάλι κάποιον. Πρέπει να το προπαγανδίσουμε μέσα στην εργατική τάξη, μέσα στο λαό. Το κάνουμε? Όχι. Το έχουμε ξεχάσει εδώ και δεκαετίες. Το έχουμε βάλει στα συρτάρια, λες και είναι ένα όραμα που έχει καταρρεύσει για πολλούς, αλλά δεν είναι έτσι, συντροφοί μου. Όλοι ξέρουμε ότι κάθε επανάσταση για να στεριωθεί θέλει πολύ αγώνα. Μην ξεχνάμε τη Γαλλική Επανάσταση και τις ανατροπές της τα επόμενα χρόνια. Μετά όμως ο καπιταλισμός κυριάρχησε. Έτσι θα κυριαρχήσει και ο σοσιαλισμός. Δεν μπορεί να είναι ευθύγραμμη η πορεία. Ποτέ δεν ήταν στην ιστορία ευθύγραμμη πορεία για κανένα σύστημα, κοινωνικό ή άλλο. Αλλά μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας αυτή την κατάσταση και, αν το θέλετε, επειδή ο λαός μας, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρθηκαν και πριν, έχει τη δυνατότητα, έχει την εμπειρία, έχει την ιστορία να το κάνει αυτό. Κάποιος πρέπει να βγει μπροστά. Είμαστε αδύναμος κρίκος στην καπιταλιστική συνέχεια, στην υπεριαλιστική, αν το θέλετε, συνέχεια, και πρέπει να λειτουργήσουμε σε αυτό. Θέλω να τελειώσω με το ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο στο ύπνομα, αν θέλετε, της εργατικής τάξης μας και του λαού μας. Να θυμηθούμε ότι μέχρι το 12 είχαν αναπτυχθεί μεγάλοι αγώνες από την εργατική τάξη, παρά τα εμπόδια που έβαζε η συνδικαλιστική γραφειοκρατία και τα πολιτικά κόμματα. Τι έγινε τότε? Μας πείσανε κατ' εφημισμόν το μας, αρκετό όμως κομμάτι του λαού, ότι με την ανάθεση την κυβερνητική σε μια αριστερή κυβέρνηση θα λυνόντουσαν τα προβλήματα. Και έτσι έπρεπε να τους πεθάνουμε, όπως λέγανε, στην νομιμότητα. Μην τα ξεχνάμε. Μας πεθάνανε στην νομιμότητα, λοιπόν, και τώρα μας πεθαίνουν ξανά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο λαός ένιωσε όχι προδομένος, σε αδιέξοδο. Ποιος θα τον βγάλει μπροστά τώρα? Ποια αριστερά θα τον βγάλει? Αμφισβητούμε τον πυρήνα ακριβώς της δομής και της λειτουργίας του συστήματος, που αυτό είναι που δημιουργεί τις καταστάσεις σήμερα. Δεν το κάνουμε. Φοβόμαστε, ντρεπόμαστε. Δεν θέλουμε να μιλάμε ούτε για επανάσταση, ούτε για κίνημα, ούτε για ρήξη, ούτε τίποτα. Γιατί μην χάσουμε τον κόσμο. Μα ποιο κόσμο? Τον κόσμο τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού τον πήγε? Άρα πρέπει να πάρουμε τις ευθύνες μας. Εμείς λέμε ότι για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες πρέπει πρώτα απ' όλα να σταθεί και να βρεθεί μια επαναστατική αριστερά που θα μπει μπροστά στους αγώνες, θα εμπνεύσει το λαό, τους εργαζόμενους και θα έρθει σε σύγκρουση με όποια συνέπεια. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σήμερα. Γίνονται ακόμη πιο δύσκολες όσο κρύβουμε την αναγκαιότητα αυτής της λύσης. Γι' αυτό χρειάζεται ένα μεγάλο μέτωπο. Ένα μεγάλο μέτωπο πρώτα απ' όλα της αντικαπιταλιστικής, εγώ θα έλεγα και επαναστατικής αριστεράς, πέρα από μικρότητες, πέρα από τις όποιες, αν θέλετε, διαφοροποιήσεις έχουμε μεταξύ μας, το α ή β γ ζήτημα. Πρέπει να συνδεθούμε και να ενωθούμε πάνω στα βασικά ζητήματα που μπορεί να είναι διέξοδο σήμερα. Αυτά είναι που μετράνε, αυτά θα λύσουν το ζήτημα και το προσφυγικό, αλλά πρώτα απ' όλα το εργατικό στη χώρα μας, γιατί και οι εργάτες εδώ πρόσφυγες είναι. Τι είναι οι Αυστραλίες, συντροφοί μου? Μετανάστες δεν είναι όλοι? Πώς φέρονται στους μετανάστες? Εκτός αν είναι ντόπιοι Αυστραλοί, δεν ξέρω, υπάρχουν τέτοιοι? Όλοι οι μετανάστες είναι. Κι όμως μιλάνε για τους μετανάστες. Δεν είναι δυνατόν. Εδώ ανατρέπεται το μπρεχτικό που λέει δεν μπορούν οι χορτάτοι να μιλήσουν για τους πεινασμένους. Δυστυχώς οι μετανάστες μιλάνε για τους μετανάστες. Εκεί φτάσαμε σήμερα. Άρα θα πρέπει να πάρουμε τις ευθύνες μας. Εμείς καλούμε όλη την αριστερά που έχει συνείδηση και συνέστηση της πραγματικότητας και των αναγκών να συνδεθούμε. Μεθαύριο έρχεται ο Ομπάμα. Θα κάνουμε μια μεγάλη αντιυμπεριαλιστική, αντιπολεμική διαδήλωση, να τον υποδεχτούμε. Γιατί έρχεται εδώ κομίζοντας γλάφκαν το κυπριακό, δεύτερο σχέδιο Ανάν, είναι και ο σύντροφος από την Κύπρο, είναι το ζήτημα του ΑΟΣ, ναι τελειώνω, το ζήτημα του ΑΟΣ που συζητιέται, είναι η εμπλοκή μας η παραπέρα στη Μέση Ανατολή, γιατί ακριβώς το ζήτημα της εξόδου από το ΝΑΤΟ, το να κλείσουμε τις βάσεις, το να διώξουμε τους ιμπεριαλιστές από τη χώρα μας, δεν κυριαρχεί ούτε καν σε εμάς. Άρα πώς θα δώσουμε τη μάχη, ρε συντρόφοι? Πρέπει να ενωθούμε πάνω σε αυτά λοιπόν. Ένα καλό σημείο, μια στροφή είναι στις 15 του μήνα λοιπόν και στις 17 πάλι του μήνα, γιατί είναι και προκλητική. Έρχεται σε αυτές τις μέρες που δώσαμε τότε τη μάχη του Πολυτεχνείου, έξω ΕΙΠΑ, ελευθερία, ψωμί, παιδεία. Ευχαριστώ.